Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Βιτάλη Αγραφιώτη. Από την Κοζάνη τον έχουμε. Θα μας πει σε ποιο κέντρο πήγε τελικά ο κύριος Πολάκης. Είναι τα σφράγια στο μυστικό. Μήπως πήγατε κι εσείς εκεί. Δίκορδο ονομάζεται. Πώς. Δίκορδο. Και ποιος τραγουδάει εκεί, ποιος αηδός. Νέα παιδιά τραγουδάνε, έτσι, λαϊκά τραγούδια. Ακούτε, Μάριο, ο κύριος Πολάκης πήγε στα μπουζούκια. Γιατί όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και μετά τις 12, έτσι 12 και 10. Πάμε να δούμε. Το είχαμε δείξει, Μιχάλη, και χθες στους φίλους τηλεθεατές, στους φίλους μας, την κυρία που πήρε το μικρόφωνο από τον Νίκο Χατζηνικολάου για να κράξει τον κύριο Θεοδωράκη από το ποτάμι. Άλλος δημοσιογράφος και αυτός έτσι, κάποτε αγαπητός, είχε εκεί 30 άτομα που του φτιάχναν την εκπομπή του, όπως λέει η Άλκης. Ωραία εκπομπή. Άλκης, της και εσύ αν έχεις 30 άτομα από πίσω σου. Ήταν μια ωραία εκπομπή. Η εκπομπή θα πετάει. Ήταν όχι, μην το λες. Έχουμε δει και με 30 άτομα εκπομπές και δεν είναι. Ναι. Ένας κύριε Θοδωράκη, κάτσε έτσι. Κύριε Θοδωράκη, βάλ το σάκο σου από το δεξιό μου. Κύριε Θοδωράκη, να βάλουμε τη χωρίστρα από εκεί. Κύριε Θοδωράκη, να βάλουμε λίγο σκόνη να φαίνεται άσπρο το μαλλί. Κύριε Θοδωράκη, να βάλουμε λίγη πούδρα να μην γυαλίζει το μέτωπο. Κύριε Θοδωράκη, κοιτάξτε έτσι, χαζογελάτε από εκεί. Κάντε από εκεί. Δεν είμαι κακός, αλλά θέλω να σου πω μουσική επιλογή, 10 μοντέρ, 5 καμεραμάν σε γύρισμα έξω, για κάτσε λίγο ρε Άλκηστης. Πήγαινε να τα κάνεις, να δεις τι ωραία που είναι. Σε ποια κανάλια τα κάνανε αυτά. Κατάλαβες, εκεί ωραία ήταν. Όταν όμως έρχεσαι αντιμέτωπος με τον απλό πολίτη, είναι λίγο δύσκολο και δεν έχεις σκηνοθέτη από δίπλα σου, ούτε επιμελητή, ούτε οτιδήποτε άλλο να στα κόψεις στο μοντάζ. Η πραγματικότητα ξεφυλίζει. Έχω παρακολουθήσει ομιλία του Θεοδωράκη. Έχω δει διδάσκει. Έχω παρακολουθήσει ομιλίες του Θεοδωράκη. Τι υπερπαραγωγή. Μέσα σε κλειστό χώρο. Τα αμοντάριστα να δείχνει στον κόσμο, όχι τα μοντάρισμένα. Γιατί τώρα με τον κόσμο είναι αμοντάριστος. Έτσι. Και υδρώνει και είναι ανθρώπινος και δεν ξέρει να απαντάει. Και γελιοποιεί εδώ πέρα μια κυρία, μπορεί να είναι από τα βόρεια προάστια και να απολαμβάνει τη ζωή της, αλλά δεν ήξερε να της απαντήσει τη σεβάσμια γερόντισσα της κυρίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καλή, λίγο. Γιατί τη λες γερόντισσα. Είπα σεβάσμια γερόντισσα. Τι είπα. Σεβάσμια γερόντισσα. Τη σέβομαι. Εξέφρασα το σεβασμό μου απέναντι σε αυτή την ηλικία. Και μ' αρέσουν όταν οι γυναίκες σε τέτοια ηλικία περιποιούνται, βάφουν το μαλλί τους, κάνουν τα τέτοια τους το ένα τους, τις ομορφιές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Ποια είναι αυτή η κυρία. Που είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Δεν είπε ψέματα. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Τι σας είχε πει για τον Ένφια. Υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Μα τι σας είχε πει για τον Ένφια. Ποια είναι τα ψέματα που είπε. Είπε για τον Ένφια ότι θα τον καταργήσει. Μπόρεσε. Μπόρεσε, σας ρωτάω. Είπε ότι θα πτήσει το μεροκάμα του. Το έκανε. Οι δανειστές πιέζουν. Οι δανειστές μας πιέζουν. Και τον πιέζουν και τον ίδιο. Εσείς το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε. Εγώ θυμάμαι γιατί ακούω Real και παρεπολιτικά και ακούω θυμάμαι τον κύριο Χατζηνικολάου που έλεγε ναι, έτσι τι, να σας αρέσει αλήθεια. Για τον ΕΡΠΗ. Για τον ΕΡΠΗ. Όχι για τον ΕΡΠΗ. Θυμάμαι ο κύριος Χατζηνικολάου που ακούω. Λοιπόν, έτσι την γνώρισε όλη η Ελλάδα. Εμείς ακόμα περιμένουμε τα μηνύματα των τηλεθεατών. Αν ξέρετε που μένει αυτή η κυρία, να μας το πείτε. Να τη μάθουμε, να τη γνωρίσουμε, να πάει να μας κεράσει κάτι. Κανένα σοκολατάκι, όπως λέει και η κυρία Μπακογιάννη, κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, και σήμερα οι φίλοι μας στο διαδίκτυο, και ευχαριστούμε πολύ την ομάδα στο Facebook Rare and More, μας έστειλαν, που αυτή πρέπει να είναι η κυρία, αυτή είναι δηλαδή, έτσι. Μιχάλη, είχε ο κύριος Περής, τον λέω καλά, Άλκηστη. Ναι. Μια εκπομπή πριν από χρόνια, Νύφες και Πεθερές. Όπου είναι μαζί με την κυρία Πέτρου. Πριν πολλά χρόνια. Πριν 8-9 χρόνια, κάπου τόσο. Στον Αντένα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όπου ήταν η συγκεκριμένη κυρία, η θαυμάστρια του Αλέξη Τσίπρα, Δέστην και Καμάρος Έτινα, όπου ξέρεις τι έτρωγε. Από τότε έδειχνε τον δρόμο για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Καθώς έτρωγε καλαμάκι με ακρίδες και κατσαρίδες. Βιταμινούχα όλα αυτά δεν λέμε, αλλά. Ναι, βέβαια. Αηδία είναι αυτό το Ελλάδο. Εσύ μου ήρθες από την ταβερνούλα εκεί πέρα με το φρέσκο το μοσχαράκι από την Κοζάνη, από τον Τοπαλίδη. Και λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κυρία με τις ακρίδες. Γενικότερα στις προκλήσεις φαντάζομαι. Δεν ισχύει, μπορείτε να φάτε μόνο την ακρίδα. Τρώει και πιπεριά. Το επόμενο πιάτο είναι μια τρομερή λιχουδιά. Είναι στη σειρά σου. Το φίδι μπορείς να το φας και να το αφαιρώσεις στην πεθερά σου. Λοιπόν,
δείξουμε παρακαλώ, το έχουμε πάρει από το διαδίκτυο και επειδή μας το στείλαν πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε αυτούς που μας τα στέλνουν. Θέλω να φανεί λίγο από πού το έχουμε. Ναι, η Άλκησης εδώ πέρα. Κύριε Δαραβίκα, τι νομίζετε, χαβιάρι και σαπάνια? Τι λέτε να το πάρει. Η Άλκησης ήταν έτσι κρυβόταν, ο Μιχάλης δεν τον ήξερα γιατί είναι στην Κοζάνη. Για δείτε λίγο, αυτά θα τρώμε. Καλά τα έλεγε η θαυμάστρια του... του Αλέξη Τσίπρα, προχθές στο Χατζη Νικολάου, που τάβας λέει με τον Αλέξη. Διότι πριν από χρόνια μας παίρναγε το μήνυμα. Σε λίγο καιρό θα τρώτε ακρίδες, πάμε να τα βλέπουμε λίγο, και κατσαρίδες. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Έτσι. Δεν μιλάει κανένας. Τι ναι, αγραφιώτη θα έρθει. Γιατί τον αγραφιώτη. Αγία μου βοήθα. Τα βλέπετε. Εντάξει, αυτό μειώνει και την αξιοπιστία, βέβαια. Έτσι, βέβαια. Ο καθένας πηγαίνει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ακριβώς. Ο καθένας πηγαίνει σε μια σοβαρή τηλεοπτική εκπομπή, κατά τα άλλα, και μιλάει με τον πολιτικό αρχηγό. Έτσι. Και δεν είναι μόνο εδώ αυτό. Ήθελα να τραβήξω τα πόρταλα. Ναι, αλλά να ξέρουμε. Να τραβήξω τα πόρταλα, και δεν το έκανε. Λοιπόν, εδώ από τις ακρίδες. Πάμε τώρα να δούμε πριν από 3-4 χρόνια. Αν κρίνω από το προφίλ της όμως, μπορεί ναι, ναι, να είπε, επειδή δυναμική, έτσι, όπως την είδα, μπράβο, πώς μας ζούσε την ακρίδα. Έτσι, και εμείς την καμαρώνουμε, αν μας βλέπει την περιμένουμε εδώ να έρθει. Όπως την είδατε. Είχε... Έλα. Ξέρεις τι, πρόταση. Μιχάλη, ένα λεπτό. Θα την πάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακή... Έτσι, ναι. Και ο Καρανίκας θα γίνει, ρε παιδιά. Τι θα γίνει ο Καρανίκας. Γιατί και εκεί που είναι τι κάνει. Ας μείνει εκεί. Μιχάλη. Η κυρία λοιπόν αυτή μπορεί να σκέφτηκε έξυπνα. Πώς θα κάνω εγώ τη διαφορά να με συζητάει όλος ο κόσμος? Ακριβώς. Αφού όλοι βρίζουν τώρα. Εγώ θα πω υπέρ. Έχεις απόλυτο το δίκιο. Κύριε Δαραβίκα, στα πόδια της δημοσιότητας. Στα σκοπική όρεξη βλέπω, κύριε Δαραβίκα. Έτσι που έχετε μάθει με τη σαμπάνια. Καλά τι λέτε, γιατί στα πόδια της δημοσιότητας. Καλά κάνετε και διαβίστε λίγο τη συζήτηση. Να κάνουμε και λίγη πλάκα για θα μας ψυχοπλακώσει. Να πω εγώ. Είναι ψυχοπλακωτικά, το γνωρίζετε. Να σας στεναχωρήσω ως εκ τούτου. Καλά κάνετε. Κατσαρίδες και ακρίδες. Να τα ρίξουμε όλα μέσα τα καταφύγει. Αυτή η γυναίκα που υπεράσπιζε χθες τον Αλέξη Τσίπρα, δείτε την διαδικασία. Κοιτάξτε, με το χορτό μαζί πάει και η κατσαρίδα και ακρίδα. Πιθανώς εμπλέκεται. Ναι, αυτά θα κεράσετε. Εντάξει, μπράβο, και σανό λιγάκι, με σανό. Αυτά κερνάτε εκεί στον Όμιλο Μπουλιαγμένη. Όχι, εμείς δεν κερνάμε αυτά. Όχι, κάνετε λάθος. Αυτά κερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο. Μαζί με το κουτόχορτο που τους κέρασε και το σανό και το φάγαν όλοι και τον ψηφίσανε. Εντάξει, μια καρά είναι. Που να έρθει κανένα πόλεμο. Ο Μιχάλης μου κρύφτηκε, μου κάνει έτσι, άλκησε. Μπράβο ρε παιδιά, εντάξει. Έχει βιταμίνες. Στην Ταϊλάνδη αυτά τα τρώνε, να ξέρετε. Ασφαλώς, στην Κίνα. Στην Ταϊλάνδη κάνει καλά λάθος, εντάξει. Λοιπόν, Μιχάλη μου, είσαι καλά? Καλά, θέλω να είμαι καλά, εντάξει. Μετά από μια δύσκολη μέρα, καλά είμαι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πάλι την ίδια κυρία. Την κατέγραψε πάλι ο Φακός να κάνει κάτι άλλο. Σε έναν νεαρό τραγουδιστή, τον κύριο Τζανί, χόρευε τσιφτετέλη, παρακαλώ πολύ. Για πάμε να την δούμε. Έξω φυσάει ο αέρας, όμως μέσα μου. Μέσα σε αυτό το σπίτι πληγές το φως σου και το φως χορεύει το μας άπιστε τόσο κόσμος όλος ο χαρακτήρας μας. Αυτά είναι για τον Αλέξη. Πριγκιπέσα. Για τον Αλέξη. Το ήξερε ο φίλης όμως ότι η θαυμάστρια. Πριγκιπέσα το ήξερε τότε για τα πριγκιπόπουλα, λέμε Πάσχο. Μας τα χαλάει λίγο εδώ, θα τα χαλάσει λίγο με τον κύριο Τσίπρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αγαπητοί τηλεθεατές, που βγαίνουν στις τηλεοπτικές εκπομπές, θα την ψάξουμε. Μην τη βρούμε και κανένα, σε κανένα θα σε δω στο πλοίο ή σε καμιά σύριαλ εκεί πέρα. Λες, έχει κάνει και έχουν τη σύριαλ υπάρχουν. Μπρούσκο και όλα αυτά πουθενά που τρώνε πίσω από τους ηθοποιούς στα εστιατόρια που είναι αυτή η κομπάρση. Θα ψάξουμε και θα τη βρούμε. Θα σας βρούμε αξιοτιμή κυρία μου. Οπότε ελάτε από εδώ να μας τα πείτε για τον Αλέξη. Ξέρετε, εδώ μιλάνε όλοι ελεύθερα. Λοιπόν, αυτά... Θα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Είπε αυτή η κυρία ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλό παιδί και ήταν θύμα και εκβιάστηκε. Έτσι. Το... Ο Καραμανλής λένε ότι εκβιάστηκε και αυτό σκέφτηκε την εξουσία. Και αυτό καλό παιδί. Ο Παπανδρέου και ο Παπακοσταντίνου προχθές βγήκε θύμα ο Παπακοσταντίνου. Μας το είπε θύμα ναι, εδώ στην Κοζάνη. Ο Σαμαράς επίσης θύμα κι αυτός. Τελικά εμείς είμαστε οι Έλληνες πολίτες, οι εγκληματίες αυτή τη χώρα και όλοι άλλοι θύματα.
πραγματικά αυτό που είδα και προχθές του Παπα-Κωνσταντίνου και αυτό που βλέπω αυτή την κυρία να υπερασπίζεται τον Αλέξη Τσίπρα, λες και είναι αυτά τα παιδιά όλα ανυπεράσπιστα και τους έχουμε βάλει σε αυτή τη θέση επίτηδες και με το ζόρι να μας σώσουν και εμείς μαρενό μας έσωσαν να τους σκοτώνουμε. Είμαστε σοβαροί σαν Έλληνες τελικά, δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα δηλαδή. Δεν είμαστε σοβαροί ασφαλώς. Όσο υπάρχει ασυλία, Μιχάλη, εγώ νομίζω ότι καθένας δεν μπορεί να παριστάνει και το θύμα. Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό όμως, άλκηστες. Μα θυμάσαι μια συζήτηση ωραία που είχαμε εδώ με τον με έναν εξαίρετο καλασμένο περί συνταγματικότητας και τα λοιπά, ασυλίας και μη. Κύριε Δαραβίγκα, τι γνώμη έχετε εσείς? Όσον αφορά την ασυλία των υπουργών. Όσον αφορά ότι όταν δεν υπάρχει τιμωρία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αφού δεν έχουν τροποποιήσει το Σύνταγμα και αρνούνται να το τροποποιήσουν, βεβαίως. Τον εαυτό τους ευλογούν, τα γένια τους ευλογούν, όπως λέει ο λαός. Λοιπόν, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν τα δείχνουμε αυτά έτσι για να σπάσουμε η πλάκα ή να προσβάλλουμε κανένα. Έτσι, εμείς σεβόμαστε όλους τους πολίτες. Καλά κάνει η κυρία που τα, πώς το λένε, που τα πιστεύει αυτά, που τα υπερασπίζεται, που τον υπερασπίζεται. Εξάλλου υπήρχε και μια άλλη γιαγιά στον Πειραιά που είχε πει: εγώ μ' αρέσει ο Τσίπρας ασχέτως αν μου κόβει τη σύνταξη γιατί είναι ωραίος. Μπράβο και σε αυτή τη γιαγιά. Αλλά όταν δεν θα έχει τώρα το καλοκαίρι να πάρει παγωτάκι στα εγγονάκια της. Δεν ξέρω αν θα το πάρει ο Αλέξης. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Δαραβίγκα, έρχεται η Γερμανία ένα μήνυμα βραδιάτικα από τον κύριο Σόιμπλε. Ακριβώς. Ότι τι λένε οι Γερμαναράδες, λένε. Κόφτε τους. Νάιν. Από πού ήρθε αυτό ξαφνικά? Γιατί δεν έχουν περάσει όλα τα πράγματα του. Από πού ήρθε αυτό ξαφνικά το Νάιν, Μιχάλη? Για τις αποκρατικοποιήσεις. Θέλουν κι άλλα Γερμανοί στο πακέτο. Ποια άλλα, αφού δεν έχει μείνει τίποτα απ' έξω, ποια άλλα? Όχι, ξέρεις, άλκηστης, δεν είμαστε αξιόπιστοι πλέον με αυτά που γίνονται. Γιατί όταν συμφωνούμε με τους δανειστές να πουλήσουμε παραδείγματος χάρη τις εταιρείες ενέργειας και βγαίνει την άλλη μέρα στο δάξι και σκουρλέτης και λένε δεν αποκρατικοποιούνται οι εταιρείες ενέργειας και άστε το, δεν πειράζει, χάνουμε την αξιοπιστία μας και αύριο θα μας ρίξουν μπαλτά στο κεφάλι. Γιατί όταν κάνεις μια συμφωνία, έστω και επώδυνη, πρέπει να την τηρείς. Δεν κάνεις εκ του πονηρού, ξέρεις, μπροστά σου δανειστές θα τα πουλήσω και από πίσω δεν θα τα πουλήσω. Αυτά είναι ηλιθιότητες και ανοησίες που παίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Εγώ ξέρω. Γιατί τον λογαριασμό θα τον πληρώσουμε. Εγώ που δεν σκαμπάζω πολλά από οικονομικά, ξέρω ότι προχθές ψήφισαν τόσα τα μέτρα. Και εσείς έρχεστε. Δεν τόσα που δεν ψήφισαν τόσα μέτρα. Όχι. Τι όχι, κύριε Δαραβίγκα. Έχει και άλλα πολλά ακόμα. Και δεν γνωρίζουμε τι θέλουν οι Γερμανοί δηλαδή. Καταρχάς, συγγνώμη, τα λεφτά η Γερμανία τα δίνει που λένε όχι στα. Ορίστε. Τα λεφτά η Γερμανία θα μας τα δώσει. Γιατί λένε όχι. Δίνει το 30% η Γερμανία είναι. Τι δίνει το 30%? Το μεγαλύτερο ποσοστό το δίνει η Γερμανία. Μόνη της. Και όλοι οι υπόλοιποι. Λογιστικά. Λογιστικά. Ωραία. Και τι θέλουν τώρα αυτοί για να κάνουν. Σε μια γερμανομακαθούμενη Ευρώπη. Αν το Brexit. Μου έρχεστε με το Mercedes σας και την BMW σας στο στούντιο του Art και μου λέτε. Δεν έχετε Mercedes. Αν δεν έχετε. Την πάτσα. Θα μπορούσα να είχα και Ferrari βέβαια. Είναι ιταλικό αυτό. Δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω. Δεν έχω όμως. Ζω απλοϊκά. Ζείτε απλοϊκά. Προσπαθώ. Γιατί. Ωραία, τι έκανε το Σόιμπλε να πει δεν παίρνετε φράγκο, αυτό πείτε μου. Δεν είμαστε, όπως είπε ο Γιώργος Αγραφιώτης, πολύ ωραία. Θέλουν να αγοράσουν δεν κάτι, δεν τους δίνουμε κάτι, τι. Ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα προαπαιτούμενα. Τι άλλο θέλουνε. Είναι πολλά άλλα. Τι είναι πολλά, πόσα άλλα, αφού συνέχεια κόβουν. Τι κόβουν μισθούς και συντάξεις, ναι. Θα το πείτε. Από όπου βρουν. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Τις πράδες δεν είχαν σαρώσει όλα τα ταμεία που δεν είχαν να δώσουνε. Αυτό δεν λέγεται υποχρέωση προς τους δανειστές. Ένα λεπτό. Έχει μια τεράστια λίστα με όλα τα κίνητα που έχουν μπει και όλα. Κόψε χρονιά ιδιωτικοποιούν. Και δεν φταίνουν αυτοί, γιατί κι εσείς που είστε του χώρου. Τι γνώμη έχετε, όταν κάτι έχει πέσει η τιμή, ο άλλος δεν θα κοιτάξει να το πάρει την ευκαιρία. Ποιος δεν, τι εννοείται, τα ακίνητά μας. Ασφαλώς θα τα πάρει. Εμείς τα δίνουμε, τους τα λέμε, ελάτε, πάρτε τα, σας παρακαλούμε. Όταν βάζει 50 δισεκατομμύρια πριν 4 χρόνια ότι θα αποτιμήσει, και το λέμε εμείς. Ναι. Εμείς το προτείνουμε. 50 δισεκατομμύρια και δεν πιάνουν ούτε 3 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις. Αυτοί θέλετε να καταλάβουν. Τώρα δε όσο περνά ο καιρός, αυτά απαξιώνονται συνεχώς. Δηλαδή, αν μία αξία είχε α τιμή, σήμερα έχει α δεύτερα, είναι στο μισό. Δεν σας πω για παρακάτω. Δεν υπάρχει όμως συμφωνία ότι πρέπει να δοθεί η δόση, κύριε Δαραβίγκα. Τα χρήματα αυτά που περιμένουν, αυτοί που τα περιμένουν. Εάν δεν σας γιατί ο απλός κοσμάκης δεν θα δει φράγκο. Δεν θα το κάνετε ποτέ. Ωραία, έχει τη δύναμη και θέλω και τη βοήθεια και του Μιχάλη. Η Γερμανία να εκβιάσει, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία και το Δουνουτού είναι τόσο κόσμο. Αυτοί μας πληρώνουν. Τόσοι εκβιαστές εκεί. Δεν θα εκβιάσουν. Έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Έτσι, μπράβο.
μετά τον Άι της Γερμανικής Βουλής βγήκε. Άρα σημαίνει ότι είναι, κακό. Άρα σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους κάνει τα χατήρια, να το καταλάβω έτσι. Όχι, όχι. Έγινε διάλογος στην Γερμανική Βουλή και αμέσως βγήκε ο Καμένος. Ο Καμένος είπε ότι θα δώσει την περιουσία, την ακίνητη περιουσία του στρατού για 90. Πώς? Και κάποια νησιά αναφέρουν δημοσίευμα. Και τα νησιά και τρία, νησιά, ακριβώς και τρία νησιά, στους δανειστές. Δηλαδή, συγγνώμη, ακίνητη περιουσία, αν καταλάβω καλά, είναι το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο δεν είναι ακίνητη. Όλα είναι. Όλα. Έτσι, για να τα πούμε απλά για τον κόσμο. Εδώ κοιτάξτε τον Βενιζέλο να επικαλύφθη προχθές ότι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ μέσα, δεδομένου ότι ανήκουν στο ΝΕΟ. Δηλαδή, ο Καμένος, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν λέει ότι θα δώσει τα ακίνητα του στρατού, θα δώσει τα αεροδρόμια. Θα δώσει τα ραντάρ. Άλλη τα ίδια. Τα αεροδρόμια έχουν δοθεί ήδη. Για να τα κατα... Όχι, τα στρατιωτικά αεροδρόμια, αγαπητή συνάδελφισσα. Τα ραντάρ. Τι καταλαβαίνουμε. Για... Αυτά, μετά... Μιχάλη, ένα λεπτό. Λέμε στον κόσμο από τα δελτία ότι θα δοθεί η ακίνητη περιουσία του. Τι θα δώσει δηλαδή, για να μας πει, να μας εξηγήσει τι θα δώσει. Λογικά στρατόπεδα εγκατελειμμένα που είναι μέσα σε πόλεις. Αυτό θα δώσει. Αλλά αν είναι να δώσει και κάποιες εγκαταστάσεις στρατιωτικές να αξιοποιηθούν αλλιώς, το έχουμε χαμένο τότε. Τότε ας το παραδώσουν τα κλειδιά κατευθείαν και ας πούν ότι παιδιά το κλείσαμε το μαγαζί. Γιατί βγήκε ο Καμένος. Να ξέρουν και ποιος μας κυβερνάει. Γιατί βγήκε ο Καμένος σήμερα και παίζει τόσο βρώμικο πολιτικό παιχνίδι. Για να βγει να απαντήσει στην Γερμανική Βουλή ότι εμείς είμαστε καλά παιδιά και το κάνουμε. Είμαστε τυπική υποσχέση. Τόσο υποτακτικός ο κύριος, τόσο πολιτικά υποτακτικός ο κύριος Καμένος. Δυστυχώς λάθος, επαναλαμβάνω. Καλύτερα να παραδώσουν τα κλειδιά για να μην τους πληρώνουμε κιόλας. Γιατί τζάμπα τους πληρώνουμε αυτούς. Τι τους έχουμε. Ποιος άρχισε, κύριε Βαραβίκα, τι λέει ο κύριος συνάδελφος. Να έρθει ποιος. Ναι, και είπες και μια ωραία ερώτηση. Ελεγχμένη κυβέρνηση είναι. Πώς τους εκβιάζουν ενώ τους κάνουν όλα τα χατήρια. Κοιτάξτε, εδώ παίζεται ένα παιχνίδι και ο κύριος Αγραφιώτης θα συμφωνήσει άμα το ακούσει. Ναι. Ένα σοβαρό παιχνίδι το οποίο παρενέβησαν λιγάκι τη κυβέρνηση και το χάλασαν λίγο. Προσπαθώντας να εκμεύσουν δική τους λύση προς τους συμφέροντους. Ποιο? Αυτοί που στηρίζουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι οι Αμερικανοί. Έτσι. Ναι ή όχι? Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Γιατί τη στηρίζουν? Γιατί θέλουν λιγάκι να τραβήξουν τα αυτή και της Γερμανίας, δημιουργώντας αναταραχή στην Βερμόπη. Έχει ξεφύγει λίγο. Βεβαίως, στο τέλος, η Γερμανία είναι ο επικυρίαρχος. Ή ο άνθρωπος, να το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος, ο επιτηρητής ή ο τοποτηρητής των Αμερικανών στην Ευρώπη. Ναι ή όχι? Έτσι είναι. Αν θέλετε, δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι, ακούστε έτσι. Και τη συνέντευξη του Βαρουφάκη. Το λέει και ο Βαρουφάκης αυτό. Όταν μιλούσε με Αμερικανούς παράγοντες. Τώρα μας πείσατε, το είπε κάποιος. Όχι, και... ομολόγησε όμως κάτι ένας επίσημος παράγων. Σε συνομιλία με τους Αμερικανούς λέει, δεν είναι. Είναι επιτηρητής. Ορίστε. Η Γερμανία είναι οικονομικός επιτηρητής. Ασφαλώς, μα όλα εκεί, ανάγονται, κύριε Γαραφιώτη. Εάν αύριο θέλω εγώ να χτυπήσω κάποια γείτονα χώρα γιατί με ενοχλεί. Αν δεν έχω λεφτά, τι θα κάνω, για πέστε μου. Στείλανε άρματα. Επηρεάζεται πιο πολύ η Βρετανία. Ακριβώς, η Βρετανία τώρα. Γιατί θέλει να βγουν το Brexit, γιατί αυτό που τους ενοχλεί τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλουν να φύγουν. Οι Γερμανοκρατούμενοι είναι δεδομένο ότι είναι η Ευρώπη, έτσι. Δεν το συζητούμε, ότι θέλει κάνει η Γερμανία. Είτε με τους δορυφόρους, είτε κρατώντας οικονομικό τους υπόλοιπους. Οι Εγγλέζοι δεν το αποδέχονται. Αν δείτε το σημερινό λόγο του Φάραντς, αυτό τους λέει. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κατευθυνόμεθα, να εμπίπτουμε στην επικυριαρχία κάποιων τους οποίους νικήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί? Διότι αυτοί κατόρθωσαν να είναι με την πειθαρχία τους, με την οργάνωσή τους, δεν ξέρω τι, οικονομικά ισχυρότεροι όλων. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έκαναν το λάθος οι δικοί μας να πουλήσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με εκείνες τις υποκλοπές που κάνανε και να χάσουν την εμπιστοσύνη διεθνώς οι ξένοι, ναι, με αυτό το πράγμα. Ναι, 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 λες και τη Μέρκελ δεν την ακούει ο Ομπάμα που δεν είχαν τη σχέση. Όχι, συνομίες, αλλά είχαν χαλάσει ποτέ οι σχέσεις. Είχαν την υποστήριξη των Αμερικανών και την έχουν ακόμη. Αν δείτε τις μερικές. Αν ακούγαμε εμείς, κρυφακούγαμε εμείς όλους αυτούς, καλά κάναμε. Τιμή μαγιά μας και με χαρά μας. Μα τι κερδίσαμε από αυτήν την ιστορία. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι λέγανε ότι θα μείωσε το χρέος. Εμείς τα καρφώσαμε, εμείς τα βγάλαμε προς τα έξω. Τα βγάλαμε προς τα έξω να τους βάλουμε να τσακωθούν. Νομίζαμε ότι θα τσακωθούν αυτοί. Δεν τσακωθήκαν όμως τελικά. Τα ξαναβρήκαν όπως είδατε. Το Σεπτέμβριο θα ξαναμπεί, λέει ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρόκειται. Γιατί? Το κόσμο έχει καταλάβει γιατί θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την κάναμε την καρδιά του κόσμου πάλι βραδιά. Κάτσε να ακούσετε μισό λεπτάκι να το ακούσετε για αυτό το πράγμα. Γιατί θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Ευρώπη?
Διότι η Ευρώπη έχει ένα σύνταγμα, έχει διρεκτίβες συγκεκριμένες. Δεν μπορούσε να επιβάλλει αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα. Ήταν αντισυνταγματικά όσον αφορά το Σύνταγμα της Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές που παίρνουν τα 20.000. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη δυνατότητα να τα κάνει αυτά. Ναι, ναι. Τι είναι τα 2.500 σκύλους. Τι κάνουν με τα 20.000 το μήνα. Ποιο? Οι ευρωβουλευτές τι κάνουν με τα 20.000 το μήνα. Άλλο αυτό το άλλο θέμα. Άλλο. Άλλο. Εγώ μιλώ για ποιο λόγο έβαλαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρώπη έχει δημοκρατία όμως και ένα σύνταγμα. Ναι, αλλά είπε ο κ. Ραβίγκας ότι είναι αντισυνταγματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να τα εφαρμόσει. Και εδώ αμφισβητούμε το τι είναι αντισυνταγματικά. Την κουβέντα με το που κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάριο Δαραβίγκα που ήταν εδώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Δεν σας ευχαριστηθήκαμε πολύ νομίζω. Θα ξαναπούμε. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα τα ξαναπούμε. Μιχάλη Αγραφιώτη, τον ευχαριστούμε πολύ. Του κόψαμε λίγο την όρεξη εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Καλό βράδυ Μιχάλη και εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί σας αγαπητοί τηλεθεατές. Πέμπτη αύριο Άλκης, έτσι. Πέμπτη αύριο Λαμπροπάσχο μου και ελπίζω να έχουν οι φίλοι μας ένα πολύ πολύ όμορφο και ξεκούραστο βράδυ. Καληνύχτα.